Ακούστε παιδες, σήμερα θα δούμε στο F1-22, βασικά θα κάνουμε ένα τεστ στο F1-22 με τελικές ταχύτητας στα μονοθέσια Formulas 1, Formulas 2 και τα Supercar. Να δούμε ποιο είναι το πιο γρήγορο, ποιο είναι το πιο αργό, εννοείται υπό συνθήκες που θα θέσουμε από την αρχή. Όπως ξέρετε θα κάνουμε στην πίστα του Μεξικού το τεστ αυτό, γιατί έχει την μεγαλύτερη ευθεία και δεν θα μας εμποδίσει το παιχνίδι καθόλου να μας κόψει ταχύτητα, και θα χρησιμοποιήσουμε το setup που δίνει το παιχνίδι για maximum top speed, που έχει αεροτομές νομίζω 3-13, 3 μπροστά και 13 πίσω, και μόλις ανακαλύψουμε το πιο γρήγορο μονοθέσιο θα το δοκιμάσουμε και με 0-0 στις αεροτομές. Είναι ένα τεστ το οποίο αξίζει να το δούμε για να ξέρουμε ποιο μονοθέσιο είναι πιο γρήγορο στην ευθεία, πιο αργό, ποιο supercar είναι πιο γρήγορο, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει καινούριο μέσα στο παιχνίδι και πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εννοείται ότι όλα τα μονοθέσια τα βάζουμε να είναι σε realistic performance, ώστε να μην είναι όλα ίδια. Στη Φόρμουλα 2 θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μονοθέσιο, γιατί εκεί είναι όλα ίδια από το μανίσιο, και θα δούμε τι αποτελέσματα βγάζουμε και από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί το βίντεο. Πάμε να βουτήξουμε. Και όπως βλέπετε εδώ, διαλέγω το maximum top speed που δίνει το παιχνίδι. Έχει 3-13 στις αεροτομές. Όπως είπα στο τέλος, στο πιο γρήγορο μονοθέσιο που θα βρούμε θα βάλουμε και 0-0, να δούμε τη τελική ταχύτητα. Πρώτα δοκιμάζουμε την Mercedes, τα παίρνουμε με τη σειρά όπως μας δίνει στο παιχνίδι. Θα σας δείξω μόνο το κομμάτι εδώ με την μεγάλη ευθεία και θα δούμε πού θα καπάρει το κοντέρ στο μονοθέσιο. Στα 3-38 έφτασε η Mercedes, πάμε και στην Red Bull. Και αυτή εδώ στην ευθεία 3.38 είναι αξιοπρεπέστατο για καινούρια αεροδυναμική στη Φόρμουλα 1. Φαίνεται ότι από τελική ταχύτητα δεν έχουν κανένα θέμα. 3.39 μέχρι τώρα η Red Bull, 3.40 και δεν πήγε παραπάνω από 3.40, έμεινε στα 3.40 για την ώρα. Η Red Bull είναι η πιο γρήγορη στην ευθεία. Πηγαίνουμε τώρα στη Ferrari, που στο παιχνίδι φαίνεται ότι είναι με διαφορά το πιο γρήγορο μονοθέσιο. Βέβαια να δούμε και από άποψη τελικής ταχύτητας που βρίσκεται, φτάνει και αυτή στα 3.40, όχι δεν πέρασε το 3.40, μένει ακόμα μαζί με τη Red Bull τα πιο γρήγορα μονοθέσια. Και πηγαίνουμε στην McLaren που είναι με κινητήρα Mercedes, να δούμε μήπως η McLaren έχει βρει το κάτι παραπάνω για να πετύχει μεγαλύτερη τελική ταχύτητα. Βλέπετε εδώ 3.36, 3.37, 3.38, λίγο ακόμα, όχι, στα 3.38 όσο και η Mercedes. Και πηγαίνουμε τώρα στην Alpine, που στο 2020, F1 2020, η Renault είχε το πιο γρήγορο μονοθέσιο με 3.42 αν θυμάμαι καλά. Να δούμε πώς θα πάει τώρα στο F1 2022. 3.42 χιλιόμετρα την ώρα έφτασε, 3.42 χιλιόμετρα την ώρα. Για την ώρα η Alpine είναι η πιο γρήγορη σε ευθεία. Και να δούμε τώρα και η Alpha Tauri, η οποία Alpha Tauri βλέπετε εδώ αρχίζει και ξεπερνάει τα 3.30, 3.38, 3.39, 3.41, 3.42, λίγο πιο ζώρικα έφτασε τα 3.42, ακόμα η Alpine για μένα παραμένει η πιο γρήγορη. Πηγαίνουμε και στην Aston Martin, να δούμε η Aston Martin με κινητήρα Mercedes πάλι τι μπορεί να μας προσφέρει. Για την ώρα μόλις ξεπέρασε τα 3.30, τώρα κοντεύουμε τα 3.40, 3.39, 3.40 και κάπαρε εκεί, δεν ξεπέρασε τα 3.40. Μένουν ακόμα 3 μονοθέσια, πρώτα την Williams, μετά την Alfa Romeo και τη Haas. Βλέπουμε εδώ η Williams και αυτή με κινητήρα Mercedes, να δούμε πού θα φτάσει με την τελική της, γιατί είναι ένα από τα πιο αργά μονοθέσια στην πραγματικότητα, και φτάσαμε στα 3.39. Βάρεσε κόπτες στα 3.39. Τώρα πηγαίνουμε εδώ στην Alfa Romeo με κινητήρα Ferrari, να δούμε μήπως άλλο μονοθέσιο με κινητήρα Ferrari μπορεί να βγάλει μεγαλύτερη τελική ταχύτητα από ότι η ίδια η Ferrari. Εδώ φτάσαμε στα 3.39, 3.39. Ένα χιλιόμετρο την ώρα λιγότερο από τη Ferrari. Να δούμε και η Haas πώς θα πάει, αν μπορεί να ξεπεράσει έστω την Alfa Romeo, αν μπορεί να ξεπεράσει και όλες την Ferrari, γιατί η Ferrari είχε φτάσει στα 3.40. Εδώ βλέπουμε 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.42 έφτασε σε τελική ταχύτητα όσο και η Alpine. Και πηγαίνουμε στην Formula 2 να δούμε και τα μονοθέσια της Formula 2 πόσο
έχουν τελική ταχύτητα, όποιο και να διαλέξουμε δεν έχει σημασία, έχουν ίδια επίδοση. Πήραμε την πρέμα σαν πρώτη επιλογή και φτάνουμε τώρα λίγο πάνω από 300 χιλιόμετρα, 315-16, κάπου στα 15-16 σταματάει το κοντέρ. Και τώρα πηγαίνουμε στα supercars. Aston Martin DB11 νομίζω λέγεται, δεν ξέρω σίγουρα, έτσι φαίνεται στις πινακίδες, ό,τι βλέπετε στις πινακίδες, γιατί δεν έχω ψάξει καθόλου τα ονόματα. Να δούμε αν κάποιο supercar θα ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο supercar, φτάνει λίγο πάνω από 2,80, φτάσαμε 2,88, 2,89, 2,90 πριν φτάσουμε στον τοίχο. Ακόμα δεν φτάσαμε τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Πηγαίνουμε στην Aston Martin Vantage, η οποία είναι και σε μορφή για safety car. Να δούμε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αυτοκινήτων, αν και δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά, απλά είναι για εμφανισιακούς λόγους. Εμείς πάντως θα το τεστάρουμε. Και βλέπετε και εδώ ζορίζεται να πλησιάσει τα 2,90. Τώρα είμαστε στα 2,80, 2,83. Στα 2,83 κάπαρε αυτό το αμάξι, λιγότερο από την πρώτη Aston Martin που δοκιμάσαμε. Και εδώ πηγαίνουμε και στο Aston Martin το safety car. Εδώ πάτησα στιγμιαία το χειρόφρενο, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ούτως ή άλλως έχει την ίδια επίδοση με το προηγούμενο Aston Martin που δοκιμάσαμε, ακριβώς ίδια τελική ταχύτητα θα βγάλει. Τώρα εδώ θα βγάλει λίγο λιγότερο γιατί πάτησα λίγο χειρόφρενο. Και μετά πηγαίνουμε στην Ferrari Roma, να δούμε η Ferrari Roma τι τελική έχει, μήπως έχει παραπάνω από την Aston Martin. Η Ferrari φημίζεται για την ταχύτητα και για τα sports car, τα οποία έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Τώρα είμαστε κοντά στα 2,70, να δούμε αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα. Φτάνουμε τώρα στα 2,95 στιγμία, είδαμε 2,95, 5 χιλιόμετρα πριν τα 300, και πηγαίνουμε στη Ferrari F8 Tributo νομίζω λέγεται, ναι, να δούμε αν αυτό το αμάξι μπορεί να φτάσει στα 300 χιλιόμετρα. Ήδη πλησιάζει αρκετά γρήγορα και είμαστε ακόμα στη μέση της ευθείας, φτάσαμε στα 2,90, 2,95 και πλησιάζουμε 300-303 χιλιόμετρα την ώρα. 303 χιλιόμετρα την ώρα, το πρώτο supercar που πέρασε τα 300, μέχρι τώρα άλλο αυτοκίνητο δεν κατάφερε να το κάνει αυτό. Και μετά πηγαίνουμε στην McLaren 720S να δούμε και αυτή τι τελική ταχύτητα έχει. Τώρα είμαστε στα 280, σίγουρα θα φτάσουμε και στα 290, έχουμε ακόμα λίγο ευθεία μπροστά μας, φτάσαμε 304. 304 το δεύτερο αμάξι που κατάφερε να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Και πηγαίνουμε και στην McLaren Artura, φαίνεται πιο μικρό αμάξι σε σχέση με το προηγούμενο, ίσως να είναι και πιο γρήγορο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πιο μικρό και πιο ελαφρύ θα είναι πιο γρήγορο, είναι αρχαιολόγος στον κινητήρα που έχει μέσα. Ήδη φτάνουμε στα 2,90 σχεδόν, είμαστε στα 2,92, 2,95, 2,96, 2,96, πολύ κοντά στα 300, αλλά δεν φτάνει ακόμα την Ferrari V8 Venturo. Και πηγαίνουμε τώρα σε μια Mercedes, να δούμε αυτή η Mercedes, γενικά και τις τρεις Mercedes που έχει το παιχνίδι, αν μπορούν να φτάσουν τα 300. Φαίνεται ότι για την ώρα με το ζόρι φτάσει στα 280, ίσως να είναι και η πιο αργή η Mercedes. Φτάσαμε στα 287, 88, 89 με το ζόρι. 2,89 με το ζόρι είναι το πιο αργό αμάξι μέχρι τώρα από άποψη τελική ταχύτητα. Και πηγαίνουμε και στην Mercedes που είναι το safety car. Λογικά θα έχει ίδια ακριβώς επίδοση με το προηγούμενο αμάξι. Βλέπετε εδώ ξανά με το ζόρι φτάνει στα 2,80. Να δούμε αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τα 2,90, 2,87, 88, 89 με το ζόρι και αυτό. Ίδια ακριβώς επίδοση. Και στο τελευταίο το Mercedes AMG, όπως βλέπουμε στις πινακίδες, λογικά έτσι λέγεται, δεν έχω ιδέα. Να δούμε και αυτό μήπως μπορεί να πλησιάσει τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. 2,50 για την ώρα, φαίνεται ότι ζορίζεται πάρα πολύ στην ευθεία. Μπορεί να είναι το πιο αργό αμάξι που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Δεν θα φτάσει καν στα 2,80. 2,79, 2,82. 2,82 το πιο αργό αμάξι από τα supercars. Και τώρα πηγαίνουμε να δούμε και την Alpine που ήταν το πιο γρήγορο μονοθέσιο με 0,0 αεροτομή. Πάμε να βουτήξουμε να δούμε τι τελική βγάζει όταν δεν έχει αντίσταση από τον αέρα με τις αεροτομές. Επιταχύνουμε τώρα εδώ στην μεγάλη ευθεία, ήδη πλησιάζουμε τα 300, πάρα πολύ γρήγορα τα μονοθέσια, 320, 330, 342, ήδη ξεπεράσαμε την τελική ταχύτητα που είχαμε πιάσει, 348, 349, για λίγο να φτάναμε στο 350. Και όπως καταλαβαίνετε φτάνουμε και στο τέλος του βίντεο. Ελπίζω βέβαια να σας άρεσε, εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ.
Δεν ξέρω αν μάθαμε κάτι από αυτό το τεστ. Πάντως το τεστάραμε να δούμε το ποιο είναι το πιο γρήγορο μονοθέσιο, ποιο είναι το πιο γρήγορο αμάξι και τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αντίσταση στον αέρα. Σχεδόν η μεγαλύτερη τελική ταχύτητα ήταν 350, αλλά δεν το φτάσαμε, 349, και νομίζω η πιο μικρή τελική ταχύτητα ήταν 282 στο τελευταίο supercar της Mercedes. Όπως είπα πριν, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μια εγγραφή. Εμείς τώρα θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι εδώ στο κανάλι, και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!